στη χθεσινή τη συνεδρία η Κεντρική Επιτροπή του Μέρα 25, εκτός των άλλων αποφάσεων που θα τις ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες και αφορούν δράσεις για την ακρίβεια, αφορούν δράσεις που σχετίζονται με την υγεία και με όλα τα ζητήματα που καίνε το απλό κόσμο, κατέληξε σε 7 σημεία που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας, τα οποία πραγματικά νομίζω ότι μας πάνε στην επόμενη μέρα και πρέπει η κοινωνία να τα επιβάλλει. Το πρώτο και απ' όλα και το σημαντικότερο είναι ότι βεβαίως πρέπει να αποσυρθεί άμεσα το πρόστιμο των 100 ευρώ σε βάρος των ανθρώπων άνω των 60, οι οποίοι είναι ανεμβολιαστοί. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με πρόστιμα, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Με αφορμή τη σημερινή μέρα, που είναι η πρώτη εφαρμογή του συγκεκριμένου προστίμου, είναι κάθετη η θέση του Μέρα 25 ότι κανένα πρόστιμο σε κανένα πολίτη. Το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν είναι μόνο τα πρόστιμα για τους ανεμβολιαστούς, είναι και τα γενικότερα πρόστιμα. Δηλαδή, δεν μπορεί μετά από 2 χρόνια με τιμωρητική λογική να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες πτυχές της πανδημίας. Αυτό το ζήτημα ότι έρχεται η καλή μας κυβέρνηση που έχει στο μυαλό της το πώς θα μας φρονηματίσει να μας επιβάλλει πρόστιμα γιατί είμαστε κακά παιδιά, δεν μπορεί το 2022 μετά από τόσα εγκληματικά λάθη που έχουν γίνει στη διαχείριση της πανδημίας να εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική γραμμή αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος. Το τρίτο σημείο είναι η ανάγκη να ανοίξει η κοινωνία σιγά σιγά με προσοχή, τηρώντας όλα τα μέτρα για όλους τους πολίτες. Και έρχομαι έτσι στο τέτορτο σημείο, το οποίο λέει βεβαίως ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που λέμε από την αρχή, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, δωρεάν rapid PCR με όποια διαδικασία προβλέπεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε ένα δίκτυο μαζικών τεστ, το οποίο θα χρησιμοποιήσει μετά το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που το χρειάζεται έξω από τα νοσοκομεία. Όχι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία. Είδατε τι έγινε με το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης που προσπαθούν να το μετατρέψουν σε εμβολιαστικό κέντρο και στερούν ένα νοσοκομείο τόσο σημαντικό από το σύστημα υγείας στην Αθήνα που είναι τόσο πολύ φορτωμένο. Επομένως, με τα rapid test και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όλοι οι συμπολίτες μας εμβολιασμένοι, ανεμβολιαστοί, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, στις δραστηριότητες οι οποίες μια κοινωνία τις έχει απαραίτητες και ανάγκη. Πρέπει να τελειώνουμε με το φόβο στο θέμα της διαχείρισης της πανδημίας. Με προσοχή, με τα προβλεπόμενα μέτρα, με την εμπειρία των 2 ετών και χωρίς πρόστιμα προς όλους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Η κυβέρνηση πρέπει να ξεχάσει τη λογική της τιμωρίας προς τους πολίτες. Δεν τις φταίνε σε τίποτα, αντιθέτως, τους χρωστάει πάρα πολλά.